μέσα από μία μακροσκελή ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελεονόρα Μελέτη θέλησε να προχωρήσει σε μία ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση για τον αγαπημένο της σύζυγο, Θοδωρή Μαροσούλη. Η παρουσιάστρια αποφεύγει να κάνει δημόσιες τοποθετήσεις για τον αγαπημένο της, ενώ σπανίζουν και οι κοινέ εμφανίσεις τους. Η ανάρτηση της Ελεονόρας Μελέτη για τον Θοδωρή Μαροσούλη. Αποφεύγω να κάνω αναρτήσεις, τοποθετήσεις κύουπα εξομολογήσεις για τον σύζυγο, και γιατί είναι κύουπα ο ίδιος χαμηλών τόνων, αλλά κύουπα γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον. Για οτιδήποτε λοιπόν δεν μπορώ να ελέγξω κύουπα να προβλέψω, δεν είμαι πάντα αυθόρμητη. Σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση γιατί για μένα είναι παράσιμο τα τέσσερα χρόνια γάμου. Σιγά τα πολλά θα μου πεις. Όμως τις μέρες μας, στην εποχή μας, κάθε χρόνος γάμου, είναι πέρα από ακόμα ένας χρόνος κοινή πορείας, και από ένας ακόμα χρόνος αμοιβαία προσπάθειας για το οτιδήποτε. Και λοιπόν, για κάποιους ανθρώπους για τους οποίους ο γάμος δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο, από φόβο στη δέσμευση και όχι από αντίρρηση ή από φιλοσοφία, το «μέτρημα» έχει άλλη αξία. Κάποιοι που μας γνωρίζουν, τον αποκαλούν, ήρωα, κύβα, γιο άνθρωπο, είμαι σίγουρη όμως πως αν ο Θοδωρής μιλούσε δημόσια για μένα, θα είχε πολλά καλά να εξομολογηθεί. Απλά τα καλά τα δικά μου, δεν τα διαφημίζω, δεν τα μοιράζομαι, και είπα σίγουρα δεν τα δίνω εύκολα. Έχει κύβα αυτό στραβά του, αλλά είναι λιγότερα από τα καλά του να ξεκινήσω με το ότι είναι μικρότερος. Ξέρεις τι σημαίνει να σε λένε κουνγκάρ. Και απ' απαντώ, ξέρεις τι είναι να έχεις το τεκνό. Δεύτερον έχει τις χειρότερες παντόφλες που έχω δει στη ζωή μου. Και απ' δεν παθαίνουν τίποτα ησυχαμένε. Τέσσερα χρόνια οι ίδιες. Τρίτον, έχει σχεδόν αιμονική πειθαρχία, στο οτιδήποτε αποφασίσει και είπα μένα αυτό με σκοτώνει γιατί είμαι, ότι να ναι, λυπάμαι. Για να μην αναφέρω ότι πάντα τον περιμένω να ετοιμαστεί για να φύγουμε. Μιλάμε για ώρα. Εκνευριστικά τακτικός, σπαστικά οργανωτικός, και απαπελπιστικά λεπτομερής. Μην περιμένετε να πω τα καλά του, και είπα αυτό γιατί απλά δεν είμαι χαζή. Ένα από του λόγου που δεν έχουμε πολλά στιγμιότυπα στα social είναι κύπα γιατί δεν θέλω να τον βλέπουν κύπα πολλά πολλά μάτια επομένω χρόνια μα πολλά κύπα χωρί τα χωρίς χωρί Ιστερόγραφο. Σε 24 ώρε η ανάρτηση αυτή θα αυτοκαταστραφεί, έγραψε χαρακτηριστικά η Ελεονόρα μελέτη στην ανάρτησή τη, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τη η Ελεονόρα μελέτη.